Γεια σας και καλωσορίσατε σε άλλο ένα βίντεο του Kaplan Boxing. Είμαι ο Νικήτας και σήμερα αποφάσισα να γίνει ένα βίντεο χωρίς να έχω κάτι στα χέρια μου. Ήθελα όμως να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις μου για ένα νέο κινητό που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες από τώρα που βγαίνει αυτό εδώ το βίντεο στο κανάλι. Πολλοί από εσάς, αν όχι όλοι, έχετε ακούσει για το συγκεκριμένο κινητό, τουλάχιστον όσοι ενδιαφέρονται και ασχολούνται με την τεχνολογία και δει την τεχνολογία των κινητών, σίγουρα έχετε ακούσει για τη νέα είσοδο μιας νέας εταιρείας στο χώρο των κινητών. Δεν πρόκειται άλλο λοιπόν από το Nothing Phone 1. Η Nothing είναι μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε έτσι πέρυσι βγάζοντας κάποια σύρματα ακουστικά, είχε επιτυχία στις πωλήσεις, πούλησε γύρω, αν δεν κάνω λάθος, στο 500,000 κομμάτια. Και τώρα κάνει μια νέα προσπάθεια με το πρώτο της κινητό, το Nothing Phone 1. Αυτό το κινητό λοιπόν κάνανε ένα πολύ καλό marketing και το προώθησαν, έξυπνο τους τρόπος. Είναι ο ίδιος ο οποίος προώθησε και την OnePlus στο παρελθόν. Δεν θα σας μπω σε λεπτομέρειες, τα περισσότερα εσείς που ασχολείστε τα έχετε ακούσει ήδη. Και επειδή δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες αποκλειστικά για αυτό το κινητό και να πω κάτι το οποίο προφανώς έχετε ήδη ακούσει και έχετε ψάξει ίσως και από μόνοι σας, είπα να κάνω κάτι διαφορετικό. Αντί να μιλήσουμε αποκλειστικά για το Nothing Phone 1, να το συγκρίνουμε με ένα άλλο κινητό στα ίδια χρήματα που βγήκε και αυτό σχετικά πρόσφατα και να δούμε τι πουλιά πιάνει το καθένα και να κρίνουμε τελικά εάν αξίζει να αγοράσει κάποιος το Nothing Phone 1 με όλα αυτά τα τζέρτζελα τα οποία έχει πάνω του και αρέσουνε και εμένα προσωπικά μου αρέσουνε, να το ομολογήσω, αυτά τα φωτάκια που βγαίνουν από την πλάτη και παίζουν με τη μουσική και κάνουν τα διάφορα κολπάκια, αλλά δεν πάβει να αγοράσει ένα κινητό. Οπότε αυτό το κινητό θα πάμε να το συγκρίνουμε, όπως θα έχετε δει ήδη κάτω στον τίτλο, με το Xiaomi Poco F4 GT, το οποίο παίζει πάνω κάτω στην ίδια τιμή και μπορώ να πω ότι το βρίσκεις και πιο φθηνά. Και να δούμε λοιπόν, αφού παίζουν στην ίδια περίπου τιμή, ποιο είναι καλύτερο, αφού αυτά τα δύο είναι άμεσοι ανταγωνιστές στα ίδια χρήματα τα οποία θα δώσει ο καταναλωτής για να επιλέξει το ένα ή το άλλο. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν σε αυτή τη σύγκριση, να σας υπενθυμίσω να κάνετε subscribe στο κανάλι εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, να πατήσετε και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα μας βίντεο, να κάνετε και like στο τέλος αυτού εδώ του βίντεο αν σας άρεσε αυτό που είδατε και φυσικά να μας ακολουθήσετε στα social media για το Kaplan Boxing, αλλά και για το χορηγό μας, το coupons.com.cy και κυρίως στο Telegram γι' αυτό. Ξέρετε, τα έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο zoom. Nothing Phone 1, Xiaomi Poco F4 GT. Θα τα βαθμολογούμε ένα-ένα, τα specs στη θεωρία τουλάχιστον, και θα κρίνουμε στο τέλος ποιο από τα δύο αξίζει να πάρεις με πάνω κάτω τα ίδια χρήματα. Λοιπόν, το Nothing Phone 1 βγήκε πριν λίγες μέρες, το Xiaomi Poco F4 GT βγήκε εκεί στα τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, και έχουμε δύο συσκευές οι οποίες ζυγίζουνε, έχουν διαφορά στο βάρος. Το Nothing είναι λίγο πιο ελαφρύ, είναι στα 193,5 γραμμάρια εναντί των 210 γραμμαρίων που είναι το Poco F4 GT. Άρα έχουμε ένα πιο βαρύ κινητό από την Poco, ένα πιο ελαφρύ από την Nothing. Οπότε εκεί να το δώσω στην Nothing, να το δώσω. Το δίνω στην Nothing γιατί είναι πιο ελαφρύ. Έχουμε Corning Gorilla Glass 5 στο Nothing, έχουμε Corning Gorilla Glass Victus στο Poco και μπρος και πίσω και στα δύο με αλουμινένιο frame. Άρα εδώ έχουμε μια ξεκάθαρη νίκη για το Poco και πάμε στο 1-1 σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, AMOLED οθόνη για το Poco, OLED για το Nothing με 1 δισεκατομμύριο χρώματα, 120 Hz ρυθμό ανανέωσης και 500 nits για το Nothing, 800 nits φωτεινότητας για το Poco. 2-1 το Poco, 6,67 inches το Poco, 6,55 για το Nothing,
δεν θα δώσω κάποιο πόντο. Εδώ είναι καθαρά υποκειμονικό το θέμα για το τι θέλει ο κάθε χρήστης να κρατάει στα χέρια του, ένα πιο μεγάλο ή ένα πιο μικρό κινητό σε διαστάσεις. 1080x2400 pixels και τα δύο. Okay. Μέχρι στιγμής μένουμε στο 2.1 της Poco. Και πάμε τώρα να δούμε ότι και τα δύο τρέχουν Android 12. Πολύ ωραία ισοβαθμία. MIUI 13 το ένα, Nothing OS το άλλο. Okay. Δεν έχουμε να συγκρίνουμε. Αυτό όμως που έχουμε να συγκρίνουμε είναι το chipset, ο επεξεργαστής. Το Nothing, με όλο αυτό τα comfort τα οποία έχει, κατεβαίνει στην αγορά με Snapdragon 778G Plus, το οποίο υποστηρίζει και 5G, μια χαρά, πολύ ωραία. Ένα Snapdragon, ένας επεξεργαστής upper mid-range να το χαρακτηρίσω. Κάποιοι θα το πούν και σκέτο mid-range, εγώ θα του δώσω και το upper. Okay. Έχουμε το Poco, το οποίο κατεβαίνει με τον τελευταίο Snapdragon που κυκλοφορεί μέχρι τώρα, το Snapdragon 8 Gen 1, δηλαδή το Snapdragon που έχουν όλες οι ναυαρχίδες που δίνεις χιλιάρικο και πάνω. Okay. Ξεκάθαρη νίκη για το Poco, δίνουμε το πόντο και πάμε στο 3-1. Octa-core και τα δύο, Adreno 730 το Poco F4 GT, Adreno 642L το Nothing. Εννοείται τα GPU είναι αυτά και εννοείται κερδίζει το Poco, δεν θα δώσω έξτρα πόντο, θα το δώσω πακετάκι έτσι με τον επεξεργαστή, θα μείνουμε στο 3-1. Πήρε τον πόντο, ξεκάθαρη νίκη στο κομμάτι αυτό μεταξύ των δύο κινητών. Και τα δύο δεν δέχονται έξτρα κάρτα μνήμης, ισοπαλία. Έρχονται, ξεκινάνε από 8 GB RAM και 128 GB ROM και τα δύο. Έχει ένα ενδιάμεσο 8256 το Nothing και καταλήγουν και τα δύο στο σαν maximum το 12 RAM 256 ROM. UFS 3.1 και τα δύο, μια χαρά. Όσο εδώ πάμε καλά ισοπαλία και πάμε στις κάμερες. Στις κάμερες λοιπόν θα βρούμε το Poco F4 GT να έρχεται με βασική κάμερα τα 64 MP εναντί των 50 που έχει το Nothing. Ακόμα δεν δίνω πόντους. Πάμε στην Ultra Wide όπου εδώ ξεκάθαρα κερδίζει το Nothing καθώς έχει 50 MP εναντί των 8 που έχει το Poco F4 GT. Ενώ το Poco έχει και μία μάκρο 2 MP που δεν έχει το Nothing, αλλά είπαμε η μάκρο είναι καθαρά για μαρκετινίστικους σκοπούς, δεν προσφέρει κάτι, δεν το δίνω στο Poco. Και πάμε στα βίντεο για να δώσουμε ένα συνολικό πόντο σε ένα από τα δύο, όπου το Poco μας δίνει 4K 30 και 60 fps, 1080, 30, 60, 120 και 720, 960 fps. Το Nothing απ' την άλλη μας δίνει 4K και αυτό, αλλά μόνο 30 fps και τα 1080 μας τα δίνει με 30 και 60 fps. 720 δεν αναφέρεται πουθενά. Η Nothing θέλει να υπερηφανεύεται για την κάμερά της, κυρίως για την Ultra Wide προφανώς, αλλά η βασική πάει στο Poco. Και δεν θα δώσω ακόμα πόντο. Δεν θα τον δώσω. Θα πάμε να γυρίσουμε και στη selfie, όπου το Nothing έρχεται με 16 κάμερα, 16 MP, ενώ το Poco με 20. Και δίνει και 1080p 30 και 60 fps, 720p 120 fps στο βίντεο το Poco, με το Nothing να μας δίνει 1080p 30 fps stop. Οπότε, αν τα συνδυάσεις όλα αυτά μαζί, κάμερες μπρος και πίσω, νομίζω ο πόντος πάει στο Poco και γίνεται το 4-1. Ξεκάθαρα. Έχουμε stereo speakers και στα δύο. Το Poco έχει και 4 speakers κιόλας, αλλά δεν θα του δώσω ακόμα πόντο. Δεν έχουμε 3.5 jack και στα δύο. Υποστηρίζει από JBL ήχο το Poco. Δεν θα δώσω πόντο. Είμαστε stereo speakers και με το Nothing. Πάμε τώρα σε Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ισοβαθμία και NFC. Τα έχουν και τα δύο κινητά. Δεν έχουν ραδιόφωνο, USB Type-C 2, USB on the go και τα δύο και έχουμε ισοπαλία. Στο κομμάτι του fingerprint sensor, το δακτυλικό αποτύπωμα, το Poco κλασικά όπως κάνει σε όλες τις συσκευές ανεξαρτήτως αξίας δίνει στο πλάι γιατί θεωρεί ότι προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα. Εδώ όμως το Nothing το δίνει πάνω στην οθόνη και είναι και γρήγορο με βάση αυτά που έχουμε δει ως τώρα. Οπότε αυτό θα το πόντο θα το δώσω στο Nothing,
αφού μας προσφέρει fingerprint sensor πάνω στην οθόνη, κάτι που δεν κάνει το Poco, και, και πάμε αυτόματα στο 4-2. Μπαταρία. Μπαταρία 4700 το Poco, 4500 το Nothing. Μικρή διαφορά, αλλά το δίνουμε στο Poco. Να προχωρήσουμε όμως για να το δώσουμε σαν πακέτο με την ταχύτητα την οποία φορτίζει το κάθε κινητό. Το Nothing μας δίνει μια ταχύτητα γρήγορη 33W, ενώ το Poco μας δίνει 120W. Το ένα θέλει 0-100 στα 70 λεπτά, το άλλο θέλει 17 λεπτά. Στη θεωρία. Να σας δώσω και λίγο παραπάνω στην πράξη και για τα δύο προφανώς. Άρα εδώ έχουμε ξεκάθαρη νίκη για το Poco, θα του δώσουμε πόντο 5-2 και πάμε σε αυτό το πλεονέκτημα το οποίο έχει το Nothing στο κομμάτι της μπαταρίας και της φόρτισής του, όπου είναι το wireless charging για σύρματη φόρτιση, κάτι που δεν διαθέτει το Poco και είναι το μειονέκτημά του. Το Nothing λοιπόν σου δίνει και μια 15 ταχύτητα στο wireless charging, 15W, και ταυτόχρονα επιπλέον reverse wireless charging στα 5W. Άρα εδώ έχουμε μια ξεκάθαρη νίκη στο κομμάτι της ασύρματης φόρτισης για το Nothing, όπου θα του δώσουμε πόντο και πάμε στο 5-3. Αν δεν έχω κάσει ως τώρα το μέτρημα, εσείς έτσι κι αλλιώς το βλέπετε στην οθόνη. Και θα καταλήξουμε με τα χρώματα τα οποία προσφέρονται το κάθε κινητό, όχι για να δώσουμε κάποιο πόντο, απλά ενημερωτικά. Το Nothing έρχεται σε άσπρο και μαύρο, ενώ το Poco F4 GT έρχεται σε μαύρο, ασημί και κίτρινο. Σε αυτό το σημείο να πω για το Nothing ότι το μαύρο έχει και τις τρεις εκδόσεις, 8128, 8256, 12256. Το άσπρο όμως Nothing δεν έχει τη χαμηλή έκδοση του 8128, ξεκινάει από το 8256 και σου προσφέρει και το 12256. Και αυτό ενημερωτικά. Και ερχόμαστε τώρα να καταλήξουμε και στην τελική τιμή του κάθε κινητού, για τα οποία σας έχω link κάτω στην περιγραφή και για το Nothing από το Amazon, που το οποίο προσφέρεται για την Ευρώπη, όπου έρχεται η φτηνή έκδοση των 8128 στα 469 ευρώ. Η έκδοση των 8256 στα 499 και η έκδοση του 12256 στα 549. Χοντρικά 470, 500, 550. Από την άλλη, το Poco F4 GT από τον Gobu και με κουπόνι το οποίο έχω κάτω, η φθηνή έκδοση 8128 ξεκινάει στα 459 ευρώ και με κουπονάκι αξίας 15 ευρώ πάμε στα 444, κάτω στην περιγραφή, ενώ η ακριβή έκδοση των 12256 είναι στα 529, μείον 15 ευρώ το κουπονάκι, 514. Άρα λοιπόν έχουμε φθηνή έκδοση 469 το Nothing, 444 το Poco. Ακριβή έκδοση 550 το Nothing, 514 το Poco. Το ποιος έχει νικήσει, θεωρητικά τουλάχιστον. Στα specs το βλέπετε στην οθόνη σας. Είναι ξεκάθαρος νικητής το Poco F4 GT. Είναι και πιο φθηνό. Έχεις επεξεργαστεί ναυαρχίδας. Εσύ, για τα μπλιμπλίκια που έχει το Poco, δεν θυμάμαι, έβαλα πόντο για αυτά. Αν όχι, παράλληλο ένα πόντο στο Nothing. Γιατί σε κάποιον μπορεί να αρέσει. Είπαμε, αρέσει και σε μένα. Μ' αρέσουν τα μπλιμπλίκια του που αναποσβήνουν. Πάλι χάνει. Και χάνει και λόγω τιμής. Έβαλα πόντο για την τιμή. Όχι. Πάρε Poco πόντο. Οπότε, ξεκάθαρος νικητής, το Poco F4 GT. Τώρα εσύ αν γουστάρεις φωτάκια να αναβοσβήνουνε και να δώσεις τουλάχιστον 50 ευρώ παραπάνω για να έχεις ένα χειρότερο κινητό, με γεια σου, με χαρά σου, να το χαίρεσαι. Ο καθένας έχει τα γούστα του, δεν κρίνουμε κανέναν. Εγώ όμως εδώ, σαν Νικήτας που έρχομαι να πω την άποψή μου, θα σας πω ότι αν να δώσετε χρήματα από 450 έως 500 κάτι, δώστε τα στο Poco F4 GT, να τα χαρείτε λίγο καλύτερα. Αν θέλετε να τα δώσετε για τη μούρη και να αναβοσβήνουν τα φωτάκια, πάλι δώστε τα, link στην περιγραφή, έχω και για το Nothing, να το χαρείτε γι' αυτό. Όχι ότι το Poco F4 GT δεν είναι όμορφο, όμορφη συσκευούλα, ξεκάθαρα,
Αλλά εντάξει, δεν αναβοσβήνουν ταλεντάκια όπως αναβοσβήνουν στο Nothing. Έχει και αυτό τα ταλεντάκια του εκεί στις καμερούλες, αλλά όχι εκεί το πανηγύρι που γίνεται στο Nothing. Άλλη γνώμη, άσπρο ή μαύρο για το Nothing. Μ' αρέσει καλύτερα το άσπρο, είναι όμορφο και το μαύρο εκεί. Μάλιστα το μαύρο μπορεί να τονίζει λίγο παραπάνω τα LED φωτάκια που έχει στην πλάτη. Αλλά ως εκεί. Τώρα αν θέλετε και γνώμη για το χρώμα που προτείνω, που προτιμώ για το Poco, θα πήγαινα στο Silver, στο Ασημί. Με δεύτερη επιλογή το μαύρο και τρίτη και καταεδρωμένη την κίτρινη επιλογή. Όπως και να έχει, αυτή ήταν η σύγκριση αυτών των δύο κινητών, αυτή ήταν η προσωπική μου γνώμη. Γράψτε μου και εσείς κάτω στα σχόλια τη δική σας γνώμη, αν διαφωνείτε κάπου σε αυτά που είπα, να το συζητήσουμε, να μπορεί να έχετε να προσθέσετε κάτι επιπλέον, να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε, ό,τι θέλετε. Αυτά λοιπόν και για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε αυτή η σύγκριση στην οποία σας έφερα για να κάτσετε να τα βάλετε κάτω και να δείτε αν είστε σε φάση που θέλετε να αγοράσετε κινητό κοντά στο 500 άρικο, ποιο να προτιμήσετε, τουλάχιστον μεταξύ αυτών των δύο που έχουν κυκλοφορήσει τελευταία. Κάντε subscribe, πατήστε καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα μας βίντεο, κάντε και like αν σας άρεσε αυτό που μόλις είδατε. Social media για το Kaplan Unboxing, ακολουθήστε τα. Ακολουθήστε τα και για το χορηγό μας στο coupons.com.cy και κυρίως το Telegram για να μην χάνετε τα κουπονάκια όταν βγαίνουν με τις καλύτερες δυνατές τιμές στα online διεθνή καταστήματα τα οποία μπορείτε να βρείτε μέσα από το coupons.com.cy. Ήμουν ο Νικήτας, είδατε άλλο ένα βίντεο στο Kaplan Unboxing και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε να περνάτε όλοι καλά και να είστε ακόμη καλύτερα. Γεια χαρά σε όλους!